αυτό που είπες, να φτιαχτεί το διπλό συμβόλαιο με τον Παλαμάκο. Λοιπόν, εντάξει. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Βρισκόμαστε στο καφέ βετεράνων Νέου Φαλήρου και σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να βρίσκεται μαζί μας ο επίτιμος πρόεδρος του Ολυμπιακού και ο θρυλικός θερματοφύλακας βετεράνος Σάββας Θεοδωρίδης. Είναι για δεύτερη φορά βρίσκεται εδώ στο καφέ και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα, για τον οποίο θέλω να πω μερικά πράγματα. Εγώ είχα την τιμή και τη χαρά να τον προλάβω σαν τερματοφύλακα 3 χρόνια, από το 1959 μέχρι το 1962 που έφυγε μετά για να σπουδάσει. Και πραγματικά είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος τον θυμόμαστε πάντα. Έχει πάρει με τον Ολυμπιακό 6 συνεχόμενα πρωταθλήματα, έχει πάρει 6 κύπελα, 3 ντάμπλ. Στην Εθνική Ελλάδος έχει ένα ρεκόρ ακατάρρυπτο για την Ελλάδα, 12 συμμετοχές στην Εθνική από το 1957 μέχρι το 1960, συνεχόμενες συμμετοχές, δεν τον εκτόπισε κανένας και πραγματικά σήμερα είναι η χαρά και η τιμή που τον έχουμε μαζί μας. Κύριε Σάββα Θεοδωρίδη, θέλω να σας ρωτήσω, ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά φέτος, έχει πάρει τους εξής ποδοσφαιριστές μέχρι τώρα, τόσο νωρίς, Ματιέ Βαλμπουενά, Ρούμπεν Σεμέδο, 4,5 εκατομμύρια, τον Χιλάλ Σουντανί, τον Ούγκο Κάισπερ, τον Φιωρίν Νταρμισάιρ, τον Μάριο Σιαπάνη, το τερματοφύλακα από τον ΠΑΟΚ, τον Μπρούνο, ο οποίος είναι δική σας επιλογή, 400.000 ευρώ. Έκανε επίσης ανανέωση του Κώστα Φορτούνη για 4 χρόνια. Έκανε δικό του τον Ζωζέ Σα, 2,5 εκατομμύρια, τον τερματοφύλακα. Πού θα σταματήσουν οι μεταγραφές και ποιοι είναι οι στόχοι του Ολυμπιακού για την νέα περίοδο? Αυτά όλα οφείλονται στο μεγάλο πρόεδρο που έχει ο Ολυμπιακός, τον κύριο Μαρινάκη. Ο άνθρωπος αυτός, θα ανοίξω το στόμα μου κάποια στιγμή, έχει υποφέρει τα πάνδυνα και εκείνος και εμείς και πάρα πολλοί από εμάς από διαφόρους ανθρώπους οι οποίοι καμία σχέση δεν έχουν με τον αθλητισμό, καμία σχέση με τίποτα και βρήκανε όλα αυτά τα χρόνια, τα 4,5 χρόνια, εξηλαιαστήριο θύμα τον Ολυμπιακό για να βγάλουν το άκτη τους εναντίον της πειραϊκής αυτής ομάδος. Τα ονόματα αυτά είναι, το κύριος Μαρινάκης θα προσφέρει με τόση χαρά και τόση αγάπη, δεν αφήνει τον Ολυμπιακό ποτέ και τίποτα, μα όχι αγάπη και δεν είναι μόνο αυτό, εγώ θα προχωρήσω αλλού. Μη στεκόσαστε φύλλα του Ολυμπιακού στα ονόματα. Ονόματα θα έρθουν και αυτά και άλλα και άλλα. Ο πρόεδρος θα φροντίζει να γεμίζει τον Ολυμπιακό όπου έχει ανάγκες. Και δεν θέλω να ακούω ποτέ φιλάθλους να μου λένε να βρει σεντερφόρ φέρε μας. Αυτή είναι μόνο δουλειά του προπονητού και του πρόεδρου. Και γι' αυτό εγώ επιμένω πάντοτε ότι ένας κάνει κουμάντο. Μιλάω στο ποδοσφαιρικό τμήμα και εννοώ του Ρέντι, το οποίο είναι απόρθητο φρούριο και δεν μπαίνει κανένας μέσα εκεί. Κουμάντο κάνει ένας ο προπονητής. Αυτός εργάζεται όλη την ημέρα με τους παίχτες, αυτός μιλάει με τους παίχτες, αυτός ξέρει την ψυχολογία των παίχτων, αυτός κτίζει τον Ολυμπιακό και είμαι πάντοτε στη ζωή μου υπέρ των προπονητών. Όταν ακούω, υπάρχουν φορές που καμιά φορά είσαι αναγκασμένος να τον αλλάξει τον προπονητή. Τότε αλλάζει. Αλλά ο κύριος Μαρινάκης είναι πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος, τα πιάνει όλα στον αέρα, έχει κάνει θαύματα και συνεχίζει να κάνει παρά το τρομακτικό κυνηγητό που είχε ο Ολυμπιακός από την πολιτεία. Τα 4,5 χρόνια αυτά, εγώ τα ονομάζω μαύρα χρόνια για το θρυλικό Ολυμπιακό, διότι δεν είχε κανένας, από, όχι, δεν έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός από προστασία και τέτοια, αλλά ρε παιδί μου, ισοτιμία. Κάνανε τα αδύνατα δυνατά να δημιουργούν προβλήματα στον Ολυμπιακό, τα αδύνατα δυνατά, αλλά όλα στη ζωή πληρώνονται. Και είχα πει εγώ, προσέξτε, ο Ολυμπιακός έχει 5 εκατομμύρια φιλάθλους. Θα τους βρείτε μπροστά σας. Και ξέρετε τι εννοώ με αυτά όλα. Εγώ δεν λέω ονόματα, φωτογραφίζω. Και θα τα βρούνε μπροστά τους. Διότι υποτιμήσανε τον Ολυμπιακό, κάνανε τα πάντα. Διακόψανε το κύπελλο Ελλάδος επί 2 μήνες. Αυτός ο ανεκδίκητος Κοντονής, πώς γι'άλλο τον έλεγανε, επί 2 μήνες, ώσπου η ομάδα είχε τελειώσει. Οι παίκτες, επειδή έχω παίξει και ξέρω, θέλανε να φύγουν να πάνε σπίτια τους και δεν μπορούσαν να πάνε γιατί. Έπρεπε να μείνουν εδώ 2 μήνες επί τότε ο κύριος Κοντονής για να διαλύσει την ομάδα. Γιατί ξέρετε τώρα, είναι επαγγελματίες, οι άνθρωποι θέλουν να ξεκουραστούν 1 μήνα. Και κατορθώσανε και κάνανε τα αδύνατα δυνατά, μέχρι και που όρισε στον τελικό κυπέλλου Ελλάδος δικό του διαιτητή.
γιατί δεν του άρεσε. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται. Και άφηνε να γίνονται τα έσχη εκείνα. Στο Βόλο. Δεξιά εκείνα τα έσχη που δεν θέλω να τα ξαναθυμάμαι. Ήδη και τώρα καταντήσανε το κύπελο Ελλάδος, το κύπελο. Το πιο ωραίο σπορ. Δηλαδή όλα τα γήπεδα στον κόσμο φωταγωγούνται τα πάντα. Είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Από πού να σας πω. Σε όλα τα μέρη του κόσμου δεν υπάρχει. Γίνεται γιορτή. Μόνο στην Ελλάδα κατήντησε να γίνεται ενώπιον 400 φυλάδων, επειδή το ήθελε ο κύριος Κοντονής και όλοι αυτοί που τον αντικατέστησαν και βεβαίως κάποιος τους τοποθέτησε όλους αυτούς. Όλοι μαζί φταίνε. Να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Θα συνεχίσετε να είσαστε αρχηγός αποστολών του Ολυμπιακού? Εγώ θα είμαι με τον Ολυμπιακό πάντοτε. Στη ζωή μου είμαι 70 χρόνια, είμαι με τον Ολυμπιακό και παρακολουθώ την ομάδα. Και δεν πάω για τίποτα άλλο, αλλά πιστεύω ότι με την παρουσία τη δική μου και οι παίκτες είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι και ο προπονητής και οι αντίπαλοι δεν τους δίνω κανένα δικαίωμα να κουνηθούν μέσα στο γήπεδό τους. Κανένα δικαίωμα. Εκεί είμαι αμήλικτος και το ξέρουν όλοι αυτό. Μόνο από τις απόψεις πηγαίνω, δηλαδή, αν θέλετε, σαν στρατιώτης απλώς και φρουρός του Ολυμπιακού. Εγώ δεν θέλω τίποτα άλλο. Σας δίνει η ζωή ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι σίγουρο. Η ζωή ήμουν στον Ολυμπιακό και να ξαναγεννιόμουν, πάλι Ολυμπιακός θα ήμουν και πάλι θα ήθελα να ξαναπέσω στον Ολυμπιακό, παρόν που είχα τα πάντα από τον πατέρα μου. Κύριε Σάβα, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ στο καφέ. Ο κόσμος σας αγαπάει. Εδώ έχουμε παίκτες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι όχι απλά σας αγαπάνε, σας λατρεύουν. Γιατί είσαστε η μεγαλύτερη προσωπικότητα του ποδοσφαίρου από τότε που παίχτηκε ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Αυτό το δηλώνω εγώ, Παναγιώτης Γιαλός. Λοιπόν, ευχαριστούμε και εσάς κυρίες και κύριοι που μας παρακολουθείτε. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.